Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο του τουρισμού, των μεταφορών και τουριστικού real estate. Φέτος, ένα από τα εμβληματικότερα ξενοδοχεία στον Αρρωσορονικό, το Ποσειδόν Grand Hotel, συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Πετσών Αναγέννησης του Ποσειδόνιων, έτσι αρέσει ο τίτλος στον κύριο Βορδόνη να το λέμε, και να τον καλωσορίσουμε στο κουμπί. Τον έχουμε κοντά να κουβεντιάσουμε για τα 100 χρόνια, για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου και αυτό το εμβληματικό ξενοδοχείο που δεσπόζει όχι μόνο στη Πέτσα, αλλά σε όλο τον Αρρωσορονικό. Θέλω να μας πείτε τι σηματοδοτεί για τις Πέτσες καταρχήν. Καταρχήν, καλή σας μέρα. Χαίρομαι που ξαναείμαι εδώ μετά από ένα περίπου χρόνο. Ναι. Πράγματι, συμπληρώνουμε τα 100 χρόνια του Ποσειδονίου. 914, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τον Σωτήριο Ανάργυρο κόψαν μαζί την κορδέλα. 100 χρόνια από τότε και 10 χρόνια, 100 χρόνια από τη γέννηση και 10 χρόνια από την αναγέννηση. Μάλιστα. Άρα είναι εμβληματικό για όλους μας και εμάς που δουλέψαμε, αλλά κυρίως και για το νησί και τη σχολή στην οποία ανήκει το κτίριο. Αλλά τα 100 χρόνια αυτά είναι εμβληματικά και για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν ξέρω αν ξέρετε έτσι μια μικρή ιστορική στιγμή ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος την ώρα που κόβαν την κορδέλα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που είπε σε έναν ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, νομίζω λέγεται κύριος Μιχαλόπουλος, «Κύριε Μιχαλόπουλε, σε αυτήν την ωραία στιγμή θέλω να επιστρέψουμε και να δημιουργήσετε τον φορέα ανάπτυξης της ελληνικής περιηγήσεως και φιλοξενίας». Mm-hmm. Και αυτό ήταν ο πρώτος σπόρος που τέθηκε για τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Μάλιστα, μαζί με εμάς, το Υπουργείο Τουρισμού επίσης γιορτάζει αυτά τα 100 του χρόνια και αξίζει να προβάλλεται και να δείχνουμε ένα καταπληκτικό βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που έχουν κάνει, με αφορμή τα 100 χρόνια του ελληνικού τουρισμού, που προβάλλει την Ελλάδα μέσα από πάρα πολύ σύνθετη ματιά. Για πάμε λίγο έτσι να μιλήσουμε για τα 100 χρόνια που, όπως με προλάβατε, το 2004 έγινε η μεγάλη ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Μιλάμε για 55 δωμάτια ιστορίας και πολυτέλειας όμως πλέον, έτσι. Μιλάμε για σουίτες. Θέλω να μας πείτε για πόσο, ποιο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας της μονάδος και ποιοι είναι οι στόχοι σας, μέχρι πού να το επεκτείνετε. Κοιτάξτε, συνήθως τα καλοκαίρια στις Πέτσες ήταν Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Άντε και λίγο το Σεπτέμβριο που είχαμε την Αρμάτα. Αυτό σιγά σιγά, αναδεικνύοντας και ανακαλύπτοντας τις ομορφιές του νησιού, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες για τους επισκέπτες μας, μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Φέτος ξεκινήσαμε μια συνεργασία με μια ομάδα Σκανδιναβών που είναι Νορβηγοί, Δανείοι, Σουηδοί και Φινλανδοί. Έρχονται όλοι μαζί και ένα λαξ. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Οι οποίοι ξεκινάνε από τον Μάρτι, φτάνουν μέχρι τον Ιούνιο πριν αρχίσει η θερινή μας περίοδος και ξεκινάνε από τον Οκτώβριο και θα μας πάνε ως τον Νοέμβρη. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αλλάζει όλη την ισορροπία του νησιού. Δεν είναι ανοιχτό το Ποσειδόνιο αυτούς τους 9-10 μήνες. Είναι ανοιχτό όλο το νησί. Είναι τα μαγαζιά, είναι οι άνθρωποι, είναι τα εστιατόρια. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί ένα από τα στοιχήματα του ελληνικού τουρισμού είναι η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Και αυτό που βέβαια φωνάζουν οι ξενοδόχοι, λέει, ποιο το νόημα εμείς να έχουμε ανοιχτή τη μονάδα και οι tour operators βέβαια που στέλνουν τον κόσμο, όταν τα μαγαζιά έξω από τις μονάδες είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύμφωνο, θα λέγαμε, μεταξύ ένα memorandum με τα μαγαζιά και το ξενοδοχείο να υπάρχει, να είναι ανοιχτά, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, αυτό το κουβεντιάσαμε όλοι μαζί όταν κόβαμε την πίτα των επαγγελματιών στις Πέτσες. Και κουβεντιάσαμε ότι αυτό είναι μια πρόκληση. Το ερώτηση ήταν, παιδιά, θα βάλουμε πλάτη. Αυτοί θα έρθουν από τις 15 του Μάρτη. Αν κόψουν τις φλέβες τους, δεν θα ξανάρθουν. Αν χαρούνε, ανοίγει το νησί μας για όλο τον χρόνο. Και όλοι ανταποκριθήκαν εξαιρετικά. Βέβαια, μιλήσατε πριν για τη ρεγάτα. Γίνονται διάφορα γεγονότα μέσα στη χρονιά στις Πέτσες με στόχο την επιμήκυνση και τη σεζόν. Και να δημιουργείται δηλαδή γεγονότα ούτως ώστε να μαζεύεται και κόσμο σαν νησί. Κοιτάξτε, συμβαίνουν πολλά πράγματα και πολύ ωραία πράγματα στις Πέτσες. Είναι η ρεγάτα. Η ρεγάτα που αναφέρεται πρώτη και να τη λέμε πρώτη, γιατί ξεκινάει την άλλη Πέμπτη ως την Κυριακή.
θα έρθουν από τα πιο όμορφα σκάφη της Μεσογείου. Γεμίζει τον μπογάζι των Σπετσών Πανιάκη, μια καταπληκτική στιγμή. Μάλιστα. Γίνεται ο Μαραθώνιος τον Οκτώβρη, έγινε το τρίαθλο τον Ιούνιο. Γίνονται γεγονότα τα οποία... Η Αρμάτα που είναι το εθνικό μας και ιστορικό μας γεγονός. Αυτά όλα μαζεύουν τον κόσμο και αυξάνουν την περίοδο. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να πω κάτι. Αυτή η αύξηση της περίοδου στην Ελλάδα, που καλό είναι να γίνει σκοπός, δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός που γίνεται με κριτήριο επιχειρηματικό. Η Ελλάδα μπορεί να μεγαλώνει την περίοδό της, γιατί σε κάθε τη στιγμή έχει να προσφέρει στον επισκέπτη κάτι διαφορετικό. Έχουμε το Πάσχα, την Ανάσταση, τον Τρίγο, το Πατητήρι, τα Τσίπουρα. Δηλαδή σε κάθε νησί με τη διαφορετικότητά του μπορούμε να αναδεικνύουμε τα γεγονότα της κοινωνικής ζωής που κάνουν τον τόπο να προσελκύει τον επισκέπτη, ο οποίος θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Mm-hmm. Έχουμε χίλια πράγματα να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ο στόχος. Σίγουρα. Κάθε περιοχή, κάθε προορισμός έχει θεματικά πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλει να τα αναδεικνύει. Εσείς έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι είστε πολύ κοντά στην Αθήνα, άρα δυνητικά θα μπορούσατε να έχετε τουρίστες όλο το χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω όμως, από τις κύριες πηγές άντλησης της πελατείας σας, μιλήστε για τους Σκανδιναβούς τώρα, αλλά παραμένουν οι Έλληνες η κύρια πηγή. Κοιτάξτε, οι Σπέτσες είναι ένα νησί της αστικής αθηναϊκής κοινωνίας. Ήταν και είναι. Αυτό που έχουμε αισθανθεί φέτος, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο Πεστόρι το αγαπάνε, θα πρέπει μάλλον να είναι ζορισμένοι. Είναι ζορισμένοι, διότι έχουν μειώσει πάρα πολύ τις μέρες που θέλουν να παραμείνουν. Θα μιλήσουμε όμως αυτό σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, κύριε Βορδόνη, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες, όπως σωστά μιλήσατε. Κυρίες και κύριοι, όμως, να δούμε πώς πάει ο τουρισμός σε όλη τη χώρα. Είχαμε μια συζήτηση πριν λίγες μέρες με τον πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Γιάννη Ρέτσο, να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η τουριστική σεζόν ξεκίνησε δυναμικά. Οι αφίξεις κινούνται σε καλύτερους ρυθμούς από ό,τι προβλέψεις και φέτος φαίνεται ότι θα γίνει μια νέα χρονιά ρεκόρ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ιωάννη Ρέτσο, για να κουβεντιάσουμε μαζί για το πώς θα κλείσει τελικά η χρονιά και ποιες οι προσδοκίες των Ελλήνων ξενοδόχων. Κύριε Ρέτσο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, κύριε Τυριδάκη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λίγο πριν την καρδιά του καλοκαιριού και στο μήνα ο οποίος είναι και ο καλύτερος για την Αθήνα. Ήθελα έτσι να μας δώσετε το στίγμα της φετινής σεζόν και αν αυτή η αύξηση στις αφίξεις που εμφανίζεται στα αεροδρόμια ανταποκρίνεται και σπληρώνεται στο ξενοδοχείο. Εν πωλής ναι, και νομίζω ότι το 2014, σε αντίθεση με το 2013 που είχαμε τα πρώτα ισχυρά σημάδια ανάκαμψης, είναι ένα έτος που φαίνεται πραγματικά αυτή η κίνηση να διαχέεται και σε περισσότερους από τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς. Είναι πραγματικά μεγάλα τα νούμερα που έχουμε μέχρι στιγμής. Οι προγραμματισμένες πτήσεις, οι κλεισμένες μέχρι το τέλος της σεζόν, δείχνουν ότι θα ξεπεράσουμε ακόμα και τις αρχικές μας προβλέψεις που μιλάγαμε για 18,5 εκατομμύρια αφίξεις. Και νομίζω ότι φέτος πραγματικά μπορούμε να εστιάσουμε πια και στο κομμάτι των εσόδων. Δηλαδή, θα έρθει κόσμος και τα χρήματα που θα μείνουν στη χώρα νομίζω ότι θα διαχυθούν σε μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας από ό,τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Προφανώς αυτή η άνοδος στα έσοδα εκτιμώ ότι θα είναι και προϊόν της ανόδου στις τιμές των ξενοδοχείων ή απλά και μόνο της ανόδου των αφίξεων και των πληρωτήτων. Κύριε Τυριδάκη, έγινε μια μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις τιμές και με αυξήσεις τιμών ξενοδοχείων, η οποία θεωρώ ότι είναι μια πολύ άδικη κουβέντα, παρότι κατά την άποψή μου είναι λάθος να ενοχοποιείς το κέρδος και τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι, κάποιος κάνει μια δουλειά για να κερδίσει. Αν αυτή η αγορά που έχει, η υπηρεσία, το προϊόν, μπορεί να αποτιμηθεί και να πουληθεί ακριβότερα, αυτό είναι καλό για την οικονομία, δεν είναι απαραίτητα κακό. Αυτό είναι σαν γενική τοποθέτηση. Τώρα για την κουβέντα που έγινε για τις τιμές των ξενοδοχείων, έγινε ένα ρεπορτάζ. Κάποιο ξένο
κανάλι πωλήσεων, ή Trivago για να το λέμε με το όνομά του, που δημοσιεύει κάθε μήνα ένα μέσο όρο τιμών προορισμών της χώρας, που εμείς ελέγχουμε την αξιοπιστία του, γιατί πρέπει να σας πω ότι Trivago είναι ένα κανάλι πωλήσεων, το οποίο τον περσινό χρόνο, που ήταν μια χρονιά αφίξεων για την Ελλάδα, είχε μόλις 40.000 request ξένων για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Στο σύνολο δηλαδή των 17,5 εκατομμυρίων αφίξεων που είχαμε πέρσι, μόνο 40.000 αναζητήσαν δωμάτιο σε ελληνικό ξενοδοχείο μέσω Trivago. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι ποσοστό μιλάμε. Από εκεί και πέρα, η Trivago ελέγχει δημοσιευμένες τιμές, δεν ελέγχει τιμές που έχουν πουληθεί. Και το κομμάτι το πώς δημοσιεύεις τιμές στο διαδίκτυο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, που έχει να κάνει και με τα ξένα, τα ιντερνετικά, τα διεθνή συστήματα κρατήσεων, παραδείγματος χάρη το Booking, το οποίο σου επιβάλλει, είναι η πολιτική του αυτή, να έχεις πάντα δύο δωμάτια ανοιχτά στο σύστημά σου. Δεν μπορεί να τα κλείσει ποτέ αυτά τα δύο δωμάτια. Με συνέπεια, αν το ξενοδοχείο γεμίσει, όπως έγινε σε πολλά ξενοδοχεία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να πουληθούν αυτά τα δύο δωμάτια και να μην έχεις που να βάλεις τον πελάτη, κάποιοι επιλέγουν να βάλουν μια εξωφρενικά υψηλή τιμή σε αυτά τα δύο δωμάτια, ούτως ώστε να μην τα πουλήσουν. Σωστό. Για να μην έχουν το overbooking. Λοιπόν, αυτές είναι πρακτικές δουλειές. Αυτό νομίζω έγινε στη Σαντορίνη και από εκεί ξεκίνησε. Είναι πρακτικές δουλειές που δεν ενδιαφέρουν τον πολύ κόσμο. Αλλά από αυτό να βγαίνεις τώρα, επειδή είδες μια πάρα πολύ ψηλή τιμή, ας πούμε, στη Σαντορίνη, ένα προορισμό ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς παγκοσμίως και ο οποίος δούλευε πάρα πολύ καλά και τα προηγούμενα χρόνια που η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη, έτσι, και που δεν βλέπαμε τουρίστα στην Ελλάδα το 9, το 10, το 11, πολύ κακές χρονιές. Η Σαντορίνη, κάποια από τα ξενοδοχεία της δουλεύανε, γιατί είναι μια αγορά η οποία έχει πιάσει στην Αμερική, ακόμα και στην Κίνα τελευταία, σημαντικά κομμάτια upscale πελατών και δουλεύουν. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν, επειδή βρήκες μία τιμή σε ένα ξενοδοχείο της Σαντορίνης ή της οποιαδήποτε άλλης περιοχής, να κάνεις ένα θέμα και να κατηγορείς συλλήβδιν το ξενοδοχειακό κλάδο για αυξήσεις. Εμείς, παρότι αυτό είναι δουλειά του κράτους, το να έχει στοιχεία, το να έχει παρατηρητήρια τιμών και το να ελέγχει τις τιμές, αυτή είναι δουλειά του κράτους, δεν είναι δουλειά του ιδιώτη. Παρά τα αυτά, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά στη χώρα μας ότι η έλλειψη στατιστικών στοιχείων είναι καθολική σε όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο στον τουρισμό, εμείς από μόνοι μας παρακολουθούμε τις τιμές. Η Πανέλληνη Ομοσπονδία Ξενοδόχων έχει ένα εργαλείο σε συνεργασία με την εταιρεία GBR. Έχουμε μηνιαία παρακολούθηση σε ένα δείγμα περίπου 400 ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα, πληρωτήτων, μέσων τιμών και έσοδα ένα διαθέσιμο δωμάτιο. Λοιπόν, σας λέω ότι φέτος το πεντάμινο σε πανελλαδική βάση είναι μόλις 4,5% αύξηση της μέσης τιμής δωματίου, των ξενοδοχείων που παρακολουθούμε, τη στιγμή που από το 8 μέχρι σήμερα τα ξενοδοχεία έχουν απολέσει το 40% των εσόδων. Ειδικά στην Αθήνα κιόλας. Στην Αθήνα λοιπόν, σας λέω, επειδή και στην Αθήνα κάνουμε το ίδιο πράγμα, η αύξηση το πεντάμινο είναι 2,8% της μέσης τιμής του ξενοδοχείου. 2,8% αυτών που έχουν πουληθεί, όχι αυτά που είναι δημοσιευμένα προς πώληση. Λοιπόν, τη στιγμή που πάλι με τα ίδια στοιχεία, από το 8 μέχρι σήμερα, τα έσοδα των ξενοδοχείων της Αθήνας έχουν μειωθεί 50%. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Κακές πρακτικές, κακοί συνάδελφοι υπάρχουν. Αυτούς τους καταδικάζουμε. Ακριβώς. Τους καταδικάζουμε, τους καταδικάζαμε και θα τους καταδικάζουμε. Και ας πάει το κράτος να τους βρει ποιοι είναι και αν παρανομούν να επιβάλλει κυρώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα προς Θεού, μην ενοχοποιήσουμε την προσπάθεια του να πουλήσει ακριβότερα. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι ένας καλός ποιοτικός αλλά καλός τουριστικός προορισμός. Δεν μπορεί λοιπόν οι ξενοδόχοι τα τελευταία 4 χρόνια να έχουν φτάσει τις τιμές σε απαξιωτικά επίπεδα για να έρθει τουρίστα στη χώρα η οποία καταστρέφεται, και τώρα που τα πράγματα δείχνουν να ανακάμπτουν και προσπαθήσει να ξαναφέρει την τιμή στα επίπεδα που ανταποκρίνεται στο προϊόν σου, όχι σε επίπεδα εξωφρενικά. Πολλά και ενδιαφέροντα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ακολουθούν και άλλα, αφού όμως περάσουμε πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.